Χρωθιά στον καρκίνο έδωσαν 60 φοιτητές διαφόρων επιστημών από πανεπιστήμια ολόκληρης της Κύπρου υπό την αιγίδα και καθοδήγηση του Junior Achievement Cyprus. Σήματισαν 9 ομάδες, ετοίμασαν και παρουσίασαν προτάσεις και λύσεις ενάντια στον καρκίνο και ορισμένοι εξ αυτών έλαβαν χρηματικά ποσά για να εφαρμόσουν στην πράξη τις ιδέες τους. Φοιτητές από όλη την Κύπρο ένωσαν χθες τις δυνάμεις τους ενάντια στον καρκίνο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Beyond Pre-Accelerator μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement Cyprus που ανήκει στο διεθνές δίκτυο Junior Achievement. 9 ομάδες αποτελούμενες από συνολικά 60 φοιτητές, μεταξύ άλλων μηχανικής, νευροεπιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προσφέροντας λύσεις σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου. Με τη χορηγία πρωτοπόρων εταιριών και οργανισμών στον τομέα, 6 από αυτές τις ομάδες επιλέγηκαν ώστε να λάβουν χρηματικά ποσά και να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε πράξεις. We started 10 years ago timidly and now we are leading in Europe. We are the third country that is doing something really amazing. I would like to share with you the greatest ever achievement for Junior Achievement Network. The past week we were nominated for the Nobel Peace Prize. Οι ιδέες που παρουσίασαν στην Κρητική Επιτροπή ομάδες των φοιτητών βασίστηκαν στους 5 πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο. Πρότειναν λύσεις για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, την ψυχοκοινωνική στήριξη, την επανένταξη και ανακουφιστική φροντίδα, την καταγραφή περιστατικών και την έρευνα γύρω από τον καρκίνο.